του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού Πατέρα και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να είναι μαζί σας.
ευχηθούμε. Κύριε, εσύ ο οποίος έδωσε στην Εκκλησία σου την αϊπάρθενο Θεοτόκο Μαρία, ως εγγύηση βέβαιης ελπίδας κατά την επίγεια πορεία της, πάνω να βρίσκουν σε αυτήν καταφύγιο και στήριγμα, όσοι καταπιέζονται από τις αντισότητες της ζωής και όσοι δεν ελπίζουν να σωθούν, ας βρουν σε εκείνη νέα εμπιστοσύνη και ελπίδα για του Κυρίου μας Ιησού Χριστού του Υιού σου, ο οποίος είναι Θεός και μαζί με σένα και το Άγιο Πνεύμα μαζί και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. Yeah.
αντάξια τα καθήματα του τωρινού καιρού για να συγκριθούν με τη μελλοντική δόξα που πρόκειται να μας αποκαλυφθεί. Γιατί η πλάση περιμένει με μεγάλη λαχτάρα τη φανέρωση των παιδιών του Θεού. Επειδή η πλάση δεν υποταχθεί στη ματαιότητα, όχι με τη θέλησή της, αλλά εξαιτίας εκείνου που την υπέταξε, και τρέφει την ελπίδα ότι και αυτή η ίδια η πλάση θα ελευθερωθεί από τη δουλεία της φθοράς για να εισέλθει στην ελευθερία της δόξας των παιδιών του Θεού. Γνωρίζουμε πράγματι ότι όλη η πλάση μαζί στενάζει και αισθάνεται τους πόνους του τοκετού μέχρι τώρα. Και όχι μόνο η πλάση, αλλά και εμείς οι ίδιοι που έχουμε τον πρώτο καρπό του Πνεύματος. Και εμείς οι ίδιοι μέσα μας στενάζουμε, περιμένοντας την υιοθεσία, την απολύτρωση του σώματός μας. Διότι με την ελπίδα έχουμε σωθεί. Ελπίδα όμως που φαίνεται δεν είναι ελπίδα. Αυτό που βλέπει κάποιος μπορεί να το ελπίζει. Αν όμως ελπίζουμε εκείνο που δεν βλέπουμε, το προσμένουμε με υπομονή. Λόγος του Κυρίου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Τους λέει τότε, πάρτε τώρα και φέρτε στον αρχιτρίκυνο
και εκείνοι έφεραν. Αλλά μόλις ο αρχιτρίχλινος δοκίμασε το νερό που είχε γίνει κρασί και δεν ήξερε από πού είναι, οι υπηρέτες όμως που είχαν πάρει το νερό ήξερα, φωνάζει τον γαμπρό και του λέει: «Κάθε άνθρωπος προσφέρει πρώτα το καλό κρασί και όταν μεθύσουν το λιγότερο καλό. Εσύ φύλαξες το καλό κρασί μέχρι τώρα». Αυτή ήταν η αρχή των σημείων που έκανε ο Ιησούς στην Κανά της Γαλιλαίας και φανέρωσε τη δόξα του και οι μαθητές του πίστεψαν σε αυτό. Λόγος του Κύριου. Δύο φορές.
τελείωσε το κρασί. Και πάλι, λέει, η μητέρα του Ιησού του είπε, δεν έχουν πια κρασί. Ιδού η ανάγκη εκείνης της στιγμής. Δεν έχουν πια κρασί. Αν διαβάζαμε αυτό το περιστατικό απλώς σαν ένα ρεπορτάζ ενός γεγονότος της ζωής του Ιησού, θα μπορούσαμε να περιοριστούμε και να πούμε ότι ο Ιησούς με τη μεσολάβηση της μητέρας του έδωσε λύση με ένα θαύμα σε μια ανθρώπινη ανάγκη εκείνης της στιγμής. Μετατρέποντας το νερό σε κρασί, έβγαλε από το αδιέξοδο αυτούς τους ανθρώπους και έτσι δεν απάντησε το γλέντι του γάμου. Βεβαίως, μπορούμε να προσθέσουμε και ένα άλλο αποτέλεσμα πιο σπουδαίο που συνέβη με αυτή την ενέργεια του Ιησού, το οποίο το τονίζει και αυτό ο ίδιος ο Ευαγγελιστής, ο οποίος γράφει, οι μαθητές του, βλέποντας αυτό, πίστεψαν σε αυτόν. Αλλά ακόμη και αυτό είναι πολύ λίγο. Για να καταλάβουμε αυτό το Ευαγγέλιο, πρέπει να ξεπεράσουμε το γεγονός. Να μην το δούμε μόνο σαν ένα ρεπορτάζ, αλλά σαν ένα κατηχητικό κείμενο που με διάφορους συμβολισμούς μας αποκαλύπτει ένα δίδαγμα πολύ σπουδαίο. Σε αυτή την κατεύθυνση μας οδηγεί πρώτα ο αποτελεσματικός ρόλος της μητέρας του Ιησού, η οποία είναι πάντοτε προσεκτική στις ανάγκες των ανθρώπων. Μας οδηγεί σε αυτή την κατεύθυνση η στοργική φροντίδα της Παναγίας για τις ανάγκες των άλλων. Μας οδηγεί κατ' επέκταση να σκεφτούμε τη φροντίδα του ίδιου του Θεού για μας, που μέσω του Ιησού Χριστού μας φανερώνει την αγάπη του, για μια αγάπη που γίνεται χειροπιαστή ακόμη και για πράγματα ασήμαντα για τη ζωή των ανθρώπων, όπως, εάν το κοιτάξουμε έτσι όπως ήταν και αυτό κάτι το ασήμαντο για την έλλειψη του κρασιού. Μας κατευθύνει ακόμη σε αυτή την κατεύθυνση το θέμα της σπουδαιότητας του δίδυμου στο κρασί. Στο συμβολισμό του κρασιού για τη ζωή μας. Είναι το στοιχείο που έχει μια μεγάλη συμβολική αξία. Το κρασί δεν είναι στοιχείο απαραίτητο για τη ζωή του ανθρώπου, αλλά είναι απαραίτητο για τη λειτουργία ενός κλίματος χαρούμενης γιορτής. Ιδού λοιπόν αυτό το οποίο στην αρχή μας φαινόταν ένα δίηγημα, ενός γεγονότος που θα μπορούσε να ξεχαστεί μετά το γάμο, μετατρέπεται σε δίδαγμα που ακόμη μετά από 2.000 χρόνια μας απασχολεί και μας διδάσκει, διότι φορτίζεται από πολλά και διαχρονικά νοήματα. Και το κύριο νόημα που μας παρουσιάζει αυτή η σελίδα του Ευαγγελίου είναι ότι μέσω του Ιησού Χριστού πραγματοποιούνται οι υποσχέσεις του Θεού, πραγματοποιείται το σχέδιο της λύτρωσής μας, που είναι ένα σχέδιο που αποσκοπεί στην ευτυχία του ανθρώπου. Σε αυτό το ευαγγελικό κείμενο, η μητέρα του Ιησού εκπροσωπεί τον πιστό λαό του Θεού. Παρουσιάζεται ως υπόδειγμα
δείγμα πίστης για κάθε μαθητή του Ιησού που εμπιστεύεται τον Θεό και μένει ανοιχτή και διαθέσιμη να δεχτεί οποιαδήποτε πρωτοβουλία πάλι ο Θεός για αυτήν. Η μελούλη του Κυρίου, ας γίνει σε μένα σύμφωνα με το λόγο του, είχε πει την ημέρα του Ευαγγελισμού. Αυτή ήταν η πιο μεγάλη πράξη πίστης που υπήρξε ποτέ. Στο ανάγνωσμα του Ευαγγελίου, ο γαμπρός, που φερμενικά μένει στην άκρη των όσων συνέβαιναν, είναι η εικόνα του Θεού που φύλαξε το καλό κρασί μέχρι τώρα. Δηλαδή εισάκουσε την επιθυμία του λαού του μετά από μεγάλη περίοδο αναμονής. Έτσι μπορούμε να καταλάβουμε την επικαιρότητα του Ευαγγελίου. Μπορούμε να καταλάβουμε με πόση αγάπη η Παναγία προσεκτικά παρακολουθεί τα γεγονότα της ζωής μας και συνεχώς μεζητεύει για μας. Αν λείπει το κρασί, λείπει η γιορτή από τη ζωή μας. Λείπει, θα λέγαμε σήμερα, η ποιότητα ζωής. Αν αντικαταστήσω με τη λέξη κρασί, με τη λέξη ελπίδα, μπορούμε να πούμε, αν λείπει η ελπίδα, λείπει το κλίμα γιορτής από τη ζωή μας. Διότι η ελπίδα είναι το στοιχείο που δημιουργεί χαρά και δίνει νόημα στη ζωή. Από ανθρώπους που δεν ελπίζουν ή είναι απελπισμένοι, δεν μπορείς να περιμένεις τίποτα. Και όχι μια οποιαδήποτε ελπίδα, αλλά εκείνη που πηγάζει από την πίστη μας στην αγάπη του Θεού και στηρίζει την βεβαιότητα ότι ο Θεός θα πραγματοποιήσει τις υποσχέσεις Του. Ο Ιησούς δεν μετέτρεψε απλά το νερό σε κρασί, αλλά σε καλό κρασί, καλύτερο από εκείνο που είχε προσφερθεί τότε. Από τι λοιπόν έχουμε ανάγκη? Η Εκκλησία, κάθε χριστιανός, πρέπει να είναι σε θέση να δείξει το στοιχείο από το οποίο η ίδια, αλλά και η ανθρωπότητα έχει μεγάλη ανάγκη. Και το στοιχείο αυτό είναι η χριστιανική ελπίδα. Ακόμη η Εκκλησία, κάθε χριστιανός, πρέπει να είναι σε θέση να δείχνει σε ποιον να απευθύνεται κανείς τη στιγμή της ανάγκης. Δεν ξέρω αν το προσέξατε. Η Παναγία δεν απευθύνθηκε στον αρχιτρίκλινο που ήταν ο υπεύθυνος για το λένδι. Δηλαδή δεν απευθύνθηκε στους υπευθύνους οι οποίοι παρόλο που πάντοτε τρεπόσονται, ποτέ δεν καταφέρουν να οργανώσουν τη ζωή των ανθρώπων για να είναι μια χαρούμενη γιορτή όλη η ζωή τους. Η Παναγία απευθύνθηκε στον Ιησού. Όχι επειδή γιος της, αλλά επειδή γιος του Θεού. Ήξερε και ξέρει ότι μόνο ο Ιησούς μπορεί να δώσει το ζωντανό νερό που σε όποιον το πιει μετατρέπεται σε κρασί που κάνει χαρούμενη τη ζωή του ανθρώπου. Και ένα τελευταίο, η Παναγία λέει, κάνετε ό,τι κι αν σας πει. Κάνετε ό,τι κι αν σας πει ο Ιησούς για να βρίσκετε λύσεις στα προβλήματά σας. Όμως, κάνετε ό,τι αν σας πει, προσέξτε, το λέει σε όσους υπηρετούν τους καλεσμένους σε αυτό το λένδι του γάμου. Σύμφωνα με το πνεύμα του Ευαγγελίου, οι υπηρέτες του λαού είναι εκείνοι που έχουν κάποια εξουσία που κυβερνούν. Πόσο διαφορετική θα ήταν η ζωή μας και η ζωή του λαού μας, αν εκείνοι που μας κυβερνούν, όταν αποφασίζουν και νομοθετούν, είχαν πάντοτε το στήριγμα αυτό που διδάσκει ο Ιησούς στο Ευαγγέλιο του. Κάνετε ό,τι κι αν σας πει, ό,τι και μας λέει το Ευαγγέλιο. Στο
Στο Ευαγγέλιο βλέπουμε ότι η πίστη εκείνων που υπηρετούν γίνεται πίστη υπάκουη και δραστήρια. Κάνουν ό,τι λέει ο Ιησούς. Και έτσι η εορτή, η χαρά και η ελπίδα ανανεώνεται στη ζωή των καλεσμένων. Αν όσοι υπηρετούν το λαό, όπως χτυγανά, στηρίζονται στο Ευαγγέλιο, το κρασί με όλο το συμβολισμό του θα είναι πάντοτε άφθονο και αρίστης ποιότητας για όλους, διότι η απάντηση του Θεού θα ξεπερνά σε γενναιοδορία ό,τι ο άνθρωπος του ζητά. Και η γιορτή μιας μέρας θα είναι η γιορτή διαρκείας, διότι η γιορτή, η χαρά, η ελπίδα πιτρώνουν κάθε φορά που θα κάνουν ό,τι κι αν πει εκείνος ο Ιησούς. Κάθε φορά που θα τον ακούνε και θα μετατρέπουν σε πράξη και βίωμα τα λόγια του. Λοιπόν, ό,τι κι αν σας πει, ό,τι κι αν σας λέει ο Ιησούς με το Ευαγγέλιο, κάνετε. Πιστεύω Amen.
παντοδύναμο Θεό Πατέρα να δεχτεί την θυσία την οποία του προσφέρουμε.
να προσφέρετε θυσία άμμονη στο όνομά σου. Σε παρακαλούμε λοιπόν, Κύριε, και σε κεντρεύουμε. Τα δώρα που προσφωνήσαμε, Αγία Σέτα, με το Πνεύμα Σου, ώστε να γίνουν το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, με εντολή του οποίου τρελούμε αυτά τα ιερά μυστήρια. Ο ίδιος τη νύχτα κατά την οποία παραδεινόταν, έλαβε τον άρτο, σε ευχαρίστησε, σε ευλόγησε, τον τεμάχησε και τον έδωσε στους μαθητές του, λέγοντας: «Λάβετε, τράγετε εξ αυτού πάντες, ούτω εστί το σώμα μου, το υπερημών παραδειδόμενο». Αυτή
μας έκανε κληρονός της αθάνατης ζωής του. Φιλάνθρωπο και ιστορική πατέρα, συνάδελφε γύρω σου όλα τα διασκορπισμένα παιδιά σου. Τους κεκλειμένους αδελφούς μας και όλους αυτούς οι οποίοι σου ήταν ευάρεστοι και πέρασαν τον κόσμο αυτό στην αιωνιότητα, δέξου τους στολικά στη βασιλεία σου, όπου όλοι ελπίζουμε να βρεθούμε και να απολαύσουμε αιώνια τη δόξα σου. Για του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, δια του οποίου χορηγείς κάθε αγαθό στον κόσμο. Δι' αυτού και μετά του και αυτού, είσαι τον Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, εν γενότητι του Παναγίου Πνεύματος, πάσα τιμή και δόξα αποδίδεται εις τους αιώνας των αιώνων. Thank you.
πίστη και αγάπη πλησιάστε να κοινωνήσει. Thank you.
Ακούσε φωνή μας.
Και του χρόνου. Και του χρόνου. Σύμφωνα με την παράδοση, η ογδοάδα της εορτής Παγιές Ελπίδας και θα γίνει η μικρή περιφορά της εικόνας.